Πλήθος πιστών συγκεντρώθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Ισοδείων της Θεοτόκου στην πόλη της Δράμας για να τιμήσουν την προστάτηδα και πολιούχο της πόλης, την Αγία Βαρβάρα. Τελέστηκε πολυαρχαιρετικό συλλήτουργο με τη συμμετοχή των Μητροπολιτών Δράμας Παύλου, Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Προκοπίου και Ιώπης από τον Πατριαρχείο Ιερουσαλήμου Δαμασκηνού. Της Πουλιούχου Αγίας Βαρβάρας να σκέπει όλους μας, να μας καθοδηγεί και βεβαίως τους κρατούντες, τους ταγούς του νομού μας, περισσότερο μυαλό, συνεννόηση, κατανόηση και αλληλεγγύη, έτσι ώστε στις δύσκολες μέρες που διάγουμε αυτόν το στενό, τεθλιμμένο, οδυνηρό πολλές φορές δρόμο να τον απαλύνουμε με θετικό πνεύμα. Ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας σήμερα 4 Δεκέμβρη. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους δραμηνούς χρόνια πολλά. Είναι προστάτης και της πόλης μας και του πυροβολικού. Εύχομαι λοιπόν σε καλύτερες μέρες για όλους μας, μια που είναι γνωστό ότι περνάμε μια από τις πιο δύσκολες, πιο κρίσιμες περιόδους. Οι εορτασμοί για τη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας, την πολιούχο της Δράμας αλλά και προστάτηδα του πυροβολικού, συνεχίστηκαν στο στρατόπεδο Φωστηρίδη, όπου εδρεύει 165 μοίρα πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων. Η RM-70 που βλέπετε πίσω μου, οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυράβλων, είναι τσεχοσλοβακικής κατασκευής και σοβιετικού σχεδιασμού. Εντάχθηκαν στο οπλοστάσιο του ελληνικού πυροβολικού το 1994 από το οπλοστάσιο του στρατού της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Είναι των 122 χιλιοστών και συνεχώς αναβαθμίζονται. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να γιορτάζουμε την προστάτεια του πυροβολικού και μεγαλομάρτυρα Αγία Βαρβάρα. Η Αγία Βαρβάρα μαρτύρησε για την πίστη της και η Θεία Δίκη με τη μορφή κεραυνού κατέκαψε τον παιδοκτόνο πατέρα της. Ο κεραυνός αυτός συμβολίζεται στο έμβλημα του πυροβολικού, το οποίο είναι έτοιμο να κατακεραυνώσει οποιονδήποτε αποτολμήσει να επιβουλευτεί την ασφάλεια και κεραιότητα της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά στο πυροβολικό μας, χρόνια πολλά στη Δράμα που γιορτάζει την πολιούχο Αγία της. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις, στους στρατιωτικούς μας, στους αξιωματικούς μας, στο λοιπό προσωπικό, γιατί αποτελούν την εγγύηση της πατρίδας μας.